επικαιρότητα που δεν είναι άλλη από το μακεδονικό και να σας ρωτήσουμε τα δύο σημεία, μάλλον για τα δύο σημεία που αποτελούν και την αντιπαράθεσή σας με τη Νέα Δημοκρατία. Το ένα είναι για ποιο λόγο ακόμη ο Πρωθυπουργός δεν έχει καλέσει για ενημέρωση τους πολιτικούς αρχηγούς και το δεύτερο είναι σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης για το ονοματολογικό ή για τα άλλα σημεία που μπαίνουν στο τραπέζι στη διαπραγμάτευση αυτή. Ναι, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά να σας πω ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποια συζήτηση εδώ στη χώρα μας, αν θέλετε, για το τι αποτελέσματα έχει η διαπραγμάτευση, η οποία σχεδόν δεν έχει αρχίσει ακόμα. Δηλαδή, μπορεί ίσως σήμερα, αύριο, να έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη συνάντηση. Σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ. Γι' αυτό σας λέω ότι από εδώ και μετά μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε και να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, όμως δεν θα μπορούσε να γίνει μια πρώτη ενημέρωση ότι ξεκινάει το θέμα, γιατί είχαμε τις αναλύσεις. Καλά, ενημέρωση έχει γίνει σε όλους τους Έλληνες. Δεν το ξέρουν μόνο οι Έλληνες. Θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο. Αυτό σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Αλλά καταρχήν να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών για ένα περίεργο τρόπο δυναμητίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση. Διότι έβαλε ζήτημα ότι δεν ερχόμαστε σε ένα τραπέζι διαλόγου. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έχουμε να τους καλέσουμε. Και που μπορεί να γίνει αυτό μετά. Ούτε για ενημέρωση λένε. Έχουμε δηλώσει τη κυρία Κεραμέως χθες που λέει ούτε για ενημέρωση θα πάμε. Αν δεν έχετε ενιαία θέση. Γιατί σας κατηγορούν ότι δεν έχετε και ενιαία θέση. Είναι πολύ περίεργη και φοβική η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα ότι κάνει μικροπολιτική με ένα εθνικό ζήτημα και αποδεικνύεται αντίστοιχη με τις απαιτήσεις των καιρών. Ακόμα και τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης. Όμως αυτό το καταλαβαίνουν και οι Έλληνες. Δεν θέλω για ένα εθνικό ζήτημα να κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Πρόβλημα, εδώ, βέβαια, κύριε Υπουργέ, δεν προκαλεί το γεγονός ότι ο κύριος οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι σε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Αυτό τώρα δεν έρχεται σε σύμπτωση, αν θέλετε, με τις δηλώσεις του κ. Καμένου μετά τη συνάντηση που έκανε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, που είπε ότι υποστηρίζω απολύτως. Έρχεται με όλες τις άλλες του δηλώσεις. Τη γραμμή Κοτζιά και έχουμε κοινή γραμμή και εμπιστεύουμε απολύτως. Εμπιστοσύνη, είπε ότι έχει. Οι οποίες γίνονται σε συνέχεια της γραμμής του Βουκουρεστίου. Κοιτάξτε, σε κάθε εμπιστοσύνη, αλλά διαφωνώ. Αλλά χρήση στον όρο Μακεδονία, όχι. Καμία χρήση. Κανένα παράγωγο. Να μιλήσουμε λίγο για τον όρο και για τα γκάλο και όλα αυτά που βγαίνουν. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι κάποιος Έλληνας, οποιοδήποτε, θα έδινε με μεγάλη ευχαρίστηση τη δυνατότητα χρήσης του όρου Μακεδονία? Όχι, αυτό είναι ένα δεδομένο και ωραία, το γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή, δεν το θέλω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος? Όπως η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει ταυτόχρονα να λύσουμε το πρόβλημα που δεν το δημιούργησε η πλειοψηφία των Ελλήνων. Έχουμε από τα 92 μια κατάσταση η οποία κρέμεται και καθυστερεί. Και δεν είναι ότι καθυστερεί, είναι ότι μας αφήνει απ' έξω τα Βαλκάνια, διότι δυστυχώς οι πολιτικές αυτές που ασκούσε και η κυρία Μπακογιάννη ως υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, μας αφήνουν έξω τα Βαλκάνια. Και υπάρχουν άλλες χώρες που κάνουν πολιτική στα Βαλκάνια, υπάρχουν άλλες χώρες που κάνουν οικονομική πολιτική στα Βαλκάνια και η χώρα μας, ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία, μένει έξω από τα Βαλκάνια και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα εκεί. Κύριε Υπουργέ, υποχωρούμε λοιπόν, γιατί δεν το θέλουμε, όπως λέτε, υποχωρούμε υπό την πίεση ποιου? Δηλαδή η λύση. Ποιο σα είπε ότι υποχωρούμε? Να δούμε λιγάκι τη στιγμή που λέμε. Από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε. Να δούμε που βρισκόμαστε. Η χώρα λοιπόν έχει το 92, μια έντονη κυβερνητική κρίση, όπου ο κ. Σαμαράς ρίχνει τον κύριο Μητσοτάκη για το ζήτημα αυτό και αρχίζει το πολιτικό πρόβλημα του θέματος. Θα μπορούσε να λυθεί τότε. Το 95 την ενδιάμεση λύση, όπου γίνεται αποδεκτή η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας, και το Βουκουρέστι, στο οποίο το 2007, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται αποδεκτή η χρήση μεικτής σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ήδη το όνομα Μακεδονία το έχουν βάλει προηγούμενες κυβερνήσεις στον τίτλο της γείτονος χώρας. Είναι κάτι το οποίο έτσι όπως είναι σήμερα δεν μας αρέσει. Σήμερα δεν μου αρέσει να λέγεται πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα δηλαδή, αν λέγεται Νέα Μακεδονία, λέω λοιπόν το εξής. Αν πετύχουμε οτιδήποτε καλύτερο, θα είναι μείον για τη χώρα κέρδος. Όχι, το Νέα Μακεδονία είναι καλύτερο. Εμείς λοιπόν, εγώ δεν τοποθετούμε για το Νέα ή το Παλιά Μακεδονία. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ότι αν δεν έχουμε ουσιαστικές υποχωρήσεις από τους γείτονες, που δεν διεκδίκησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αν δεν εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα λύνοντας θέματα ταυτότητας, γλώσσας, διεκδικήσεων. Εμείς δεν διεκδικούμε έδαφος στα Βαλκάνια. Το αλυτρωτικό πακέτο εννοείται, έτσι. Δεν διεκδικούμε έδαφος στα Βαλκάνια. Διεκδικούμε όμως το ρόλο που έχει η Ελλάδα στα Βαλκάνια, γιατί είναι και η ισχυρότερη χώρα της Ευρωζώνης σήμερα στα Βαλκάνια και μπορεί να παίξει πολιτικές προς όφελος και της ειρήνης και της οικονομίας του τόπου μας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ενώσουμε τα Βαλκάνια, αν θέλετε, με μένα. Με ένα τόξο ειρήνης, και αυτό θέλουμε να το κάνουμε, και δημοκρατίας. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό πρέπει να υποχωρήσει από τη συνταγματική της ονομασία η γείτονος χώρα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη υποχώρηση που μπορεί. Άρα βάζετε κόκκινη γραμμή τα συνταγματικά και αυτά, αν δεν υποχωρήσουν, δεν αλλάξουν το σύνταγμά τους και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σας είπα ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να υποχωρήσει κανείς. Ωραία. Ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους, γιατί και για τη διεθνή συζήτηση δεν είναι σωστή. Θέλουμε να λύσουμε με βέβαια κατανόηση θέματα που δεν ήταν λυμένα,
αλλά θέλουμε να δούμε αυτή τη συνεννόηση και τη μεριά των γειτόνων. Ωραία. Η τροπή που θα πάρουν τα πράγματα σήμερα από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ είναι αυτή που θα δείξει και το δρόμο, πιστεύετε. Καλή μόνο τώρα, μια θα συνάντηση, είναι δηλαδή βάση αυτού σε επίπεδο κλίματος. Σε επίπεδο κλίματος, ναι. Μια συνάντηση επίπεδο κλίματος. Προφανώς και θα είναι σημαντική. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια ορίμανση από το Υπουργείο Εξωτερικών των χωρών. Θα δώσουν τον τόνο. Αλλά προσέξτε τώρα. Ενώ σήμερα θα γίνει η πρώτη συνάντηση, η πρώτη συζήτηση, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, πάντως τώρα που είναι στον Ταβός, η Νέα Δημοκρατία μας κατήγγειλε για το συλλαλητήριο, γιατί ο λαός δεν εμπιστεύεται, λέει, τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης, που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Κρύβοντας τι, το ότι οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, αν θέλετε, υποκύπτοντας και επικυρώνοντας μια ατζέντα ακροδεξιά που εκφωνούνταν από την Εξέδρα, δεν ήταν προφανώς το κλίμα των πολιτών τέτοιο, mm-hmm. οι πολίτες που ήταν εκεί θέλανε. Είχαν ένα πατριωτικό αίσθημα. Είπαμε, μήπως τους χαϊδεύετε όμως αυτούς. Προσέξτε λιγάκι τώρα. Μήπως τους χαϊδεύετε όμως και αυτούς. Εγώ ξέρω και πολλούς ανθρώπους που ήταν εκεί και δεν έχω καμιά διάθεση ούτε να τους χαϊδέψω ούτε να τους τύχω. Όχι, όχι, υπό την έννοια πια. Εγώ ακούω όλη αυτή την ιστορία ότι πήγανε και οι αυθόρμητοι και όλο αυτό. Ναι, το είπαν και οι αυθόρμητοι. Ακούσαν όμως πάνω αυτά που λέτε. Την ακροδεξιά ατζέντα. Δεν έχει κανένα καμία αμφιβολία από αυτά που ακούω. Και πρέπει να κρίνουν λοιπόν. Άρα αυτοί οι πολίτες δεν κρίνουν. Και να μην παρασυρθούν αντέλεσμα αντίστοιχα στα συλλαλητήρια τύπου Αθήνας που κάποιος θέλει να κάνει πολιτική πλέον. Διότι ήδη από χθες βγαίνουν δημοσιεύματα για το πώς φυτεύτηκαν κάποιοι ομιλητές mm-hmm. και για τον κύριο Φραγκούλη mm-hmm. έχει βγει αυτό και για τα οικονομικά της εκδήλωσης. Έχει βγει ήδη μέλος της οργανωτικής που αποχώρησε. Είναι πολίτης της Β' Θεσσαλονίκης και τον ξέρω προσωπικά. Και γνωστό στην περιοχή, δεν έχει σχέση πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει πολλά περίεργα που συμβήκαν στην Επιτροπή Οργάνωση. Ας τα δει όμως αυτά, ο χώρος που τους οργανώνει. Είναι σοβαρά που λέτε. Αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω τέτοιου καταγγελία. Εγώ θέλω να μιλήσω και για πολιτικά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν στις κυβερνήσεις που συμφωνήσανε για το Βουκουρέστι. Και τώρα τοποθετούνται κατά του Κώστα Καρμαλή, των οποίων τον κυβερνήσουν τα στελέχη. Όπως... Καλά, ήταν και ήταν όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας. Και ο ξαδερφός. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντική ασυνέπεια. Είναι μικροπολιτική με εθνικά θέματα. Να έχουν την τόλμη και η Δημοκρατία να βγει να πει την άποψή του. Εμείς ως αριστερά δεν έχουμε αλλάξει ποτέ άποψη για το ζήτημα. Θέλουμε να λυθεί το θέμα γιατί θέλουμε ειρήνη στα Βαλκάνια. Όχι, κύριε Φάμελ, σας κατηγορούν σε αυτό. Ότι κανένα τέτοιο ζήτημα. Ότι πρέπει να στελέχεις. Αλλά είμαστε και πιο πατριώτες από πολλούς δεξιούς. Μισό λεπτά και εδώ. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Νέα Δημοκρατία, δεν χαρίζουμε πατριωτισμό. Στην απάντηση που έδωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για το Νέα Μακεδονία, ως Υπουργός Εξωτερικών το 2008 που είχε τοποθετηθεί σε ερώτηση. Σας κατηγορούν όμως ότι υπάρχουν δικά στελέχη που είχαν υπογράψει κείμενα για ονομασία σκέτο Μακεδονία. Όπως ο κ. Καλώτος. Σίγουρος ότι υπογραφεί το κείμενο, αλλά σε κάθε περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία το επικαλείται. Σε κάθε περίπτωση. Η αν, θέση αν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, διάψευση, θα την είχε βγάλει το κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ, διαχρονικά, συνασπισμού ακόμα, αν θέλετε. Mm-hmm. Είναι σταθερή πολιτική τοποθέτηση. Ξεκαθαρίζω ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε γεωγραφικές, αν θέλετε, ή βλέψεις επί εκτάσεων άλλων χωρών. Αλλά δεν θα δεχτούμε ούτε να θυγεί, αν θέλετε, η ιστορία και η ταυτότητα και των Ελλήνων. Βασικά στοιχεία αλυτρωτισμού δεν πρέπει να υπάρχουν και εθνικισμού στα Βαλκάνια. Προφανώς δεν θέλουμε ούτε από εξέδρες ελληνικών συλλαλητηρίων να υπάρχουν εθνικιστικά στοιχεία, ούτε Χρυσή Αυγή να καπελώνει διαδικασίες. Το ξεκαθαρίζω αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αφήσουμε χώρο στους νεοναζί που δεν ήταν ποτέ πατριώτες. Γιατί πουλήσαν, αν θέλετε. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το εξετάζετε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα θεωρώ ότι κάποιοι προσπαθούν μάλλον να κάνουν πολιτική, γιατί ήταν λογικό να υπάρχει μια τοποθέτηση αρκετών πολιτών της Βορειοελλάδος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό μεταφέρεται στην Αθήνα. Μου δημιουργεί υποψίες μετά από αυτά που βγήκαν χθες σχετικά με τη διοργάνωση και τους ομιλητές. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς δεν υποστηρίζαμε τα συλλαλητήρια, αλλά δεν παίρνουμε και θέση κατά πολιτών που θέλουν να διαδηλώσουν. Γιατί είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και εμείς τα δικαιώματα αυτά τα έχουμε αγωνιστεί και για αυτά για να τα κατοχυρώσουμε. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς θα διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο σε σχέση με κάποια που χάσανε προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα οποία συμμετείχαν πολλά στελέχη της Δημοκρατίας και η κυρία Μπακογιάννη. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, τώρα θα το κερδίσουμε, θα το φέρνουμε στους Έλληνες πολίτες για να το κρίνουν. Κύριε Φάμελε, στους Έλληνες πολίτες εννοείται με δημοψήφισμα. Όχι, εννοώ ότι θα έρθει εδώ στη διαδικασία της πολιτικής με τους εκπροσώπους των πολιτών, αρχική κομμάτων, βουλή, ό,τι κρυθεί. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται δημοψήφισμα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η πολιτική συζήτηση. Θεωρώ ότι μπορεί να λυθεί πολύ καλύτερα, μιας και το σύνολο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου έχουν τοποθετηθεί, αν θέλετε, με τη γραμμή Βουκουρεστίου και μπορεί να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να δούμε. Συνεννόηση και από την άλλη μεριά. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι άσκοπο να συζητάμε για μας τόσο πολύ, όταν πρέπει να δούμε από την άλλη χώρα τους γειτονές μας τι θα κάνει. Θα μπορούσε δηλαδή να δούμε λιγάκι ποια είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να δούμε κάτι ουσιαστικό. Ο κύριος Κουλέτης είπε για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή, συγγνώμη για το δημοψήφισμα. Άρα δεν κλείνει εντελώς το ζήτημα. Μα αυτό θα το κρίνουμε με βάση γιατί προκύψει η διαπραγμάτευση. Ανάλογα με τις εξελίξεις. Μπορεί να μην έχουμε και καμία αποχώρηση. Και... τι να σας πω. Ο κύριος Κουλέτης είπε για τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί.
ως κυβερνητικός εταίρος. Στις διατυπώσεις. Δεν εσείς... το έχω διαβάσει αυτό, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα απόψεις είτε του κ. Σκουλέτη, είτε των εκλογών. Εννοώ, πιστεύετε ότι ο κυβερνητικός εταίρος, βουλευτές, στελέχοι του που συμμετέχουν και λένε και διάφορα προβαίνουν σε δηλώσεις για το θέμα, δημιουργούν ένα πρόβλημα στη διαδικασία? Κοιτάξτε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν είχαμε ίδιες απόψεις και ίδιες, αν θέλετε, και ταυτότητες συμπεριφοράς, θα ήμασταν στο ίδιο κόμμα. Δεν είμαστε ίδιο κόμμα. Είναι προφανές ότι θα έχουν κάνει διαφορετικές... Αλεξάνδρου Έλληνες λάθη στο θέμα της προσέγγισης του εθνικού θέματος. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι χρήσιμη και αξιόλογη και αξιόπιστη για το κυβερνητικό σχήμα αυτό που προσφέρουν στη χώρα οι Αλεξάνδρου Έλληνες για να έχουμε την έξοδο από την κρίση, που είναι το σημαντικό. Το οικονομικό. Για το εθνικό συμβάλλουν όμως. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Το ότι πλέον όλοι, χθες είδα, Υπουργός Οικονομικών Γερμανίας, Υπουργός Οικονομικών Ισπανίας λένε τελειώνει το πρόγραμμα, διαχειριζόμαστε το χρέος, συζητάμε για το γαλλικό πρόγραμμα, δηλαδή για τη ρήτρα ανάπτυξης. Αυτό είναι εθνικό ζήτημα πλέον. Ναι. Και σε αυτό συμβάλλουν οι Αλεξάνδρου Έλληνες. Στο Σκοπιανό, εγώ πιστεύω ότι η τοποθέτηση του Πάνου του Καμένου μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Κοτζιά, τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν ξεκάθαρη. Συμβάλλουν στο να το λύσουμε. Αν δεν κερδίσουμε κάτι, κανείς δεν θα θέλει να το λύσει. Ωραία. Πρέπει η χώρα να ξεκαθαρίσει, να λύσει ένα πρόβλημα. Αν δεν λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα, ούτε ο πρέπει να συμβάλλουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Όταν καλείται την αντιπολίτευση να είναι σε συνεννόηση, πιστεύετε ότι συμβάλλει. Αυτό συμβάλλει. Κύριε Φάμελ, κλείνουμε το θέμα του Μακεδονικού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα δικά σας θέματα. Να δούμε και λίγο το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον έχει πολλά θέματα. Και αφορά και τις γείτονες χώρες της Βαλκανικής. Πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγκασμάτη και επιστρέφουμε τον κύριο Φάμελ.